Και να πεις τους δικούς σου, τους φλόρους, θα τους περιμένουμε στο πάρκο, για τα περαιτέρω. Κατάλαβες? Τσιμπιδάκια για τα φρύδια έχετε? Δεν έχω, θα παραγγείλω αύριο. Αυτό το θέλετε? Of meaningless words and oceans divide us, and we each have our own set of stars to comfort and guide us. And come into my sleep, come into my sleep. Swim to me through the deep blue sea, upon the scattered stars set sail. Fly to me through this love-lit night, from 1,000 miles away. And come into my sphere. To my sleep, oh yeah. As midnight nears and shadows creep, come into my sleep. Bind my dreams up in your tangled hair, for I am sick at heart, my dear. My dreams up in your tangled hair, for all sorrow will pass, my dear.
recriminations and toss them into the ocean blue. Leave your regrets and impossible longings and scatter them across the sky behind you. Then come into my sea. Θα τα πούμε, παγλαμάδες. Μου φαίνεται μπλέξαμε άσχημα με αυτούς. Σιγά ρε, κόψε κάτι. Δεν άδειξα ρε μάνα. 12 ώρες στο πόδι. 12 ώρες. Και να ακούω και το μακρύ του και το κοντό του. Ούτε ασφάλεια, ούτε υπερορίες. Και από λεφτά, άστο καλύτερα. Μη στεναχωριέσαι. Να σου βάλω κάτι να φας. Τι δουλειά είσαι εσύ εδώ? Έφυγε από τη δουλειά.
Τι, την κοπάρισα από τη δουλειά. Γιατί ρε την Αγία δεν σ' άρεσε. Τι θέλεις να σε κάνουμε, σύμβουλο, διευθύνοντα σύμβουλο. Να κάθεσαι και να πληρώνεσαι. Λοιπόν, αύριο κιόλας θα πας στο γιαπί στον Μπουρουτζίκα και άμα δεν φέρεις λεφτά δεν θα ξανάρθεις σε αυτό το σπίτι. Ακούς χαραμοφάει. Δεν τρέπεσαι, πώς του μιλάς έτσι. Άκουσα να σου πω, η κοινωνία έχει απαιτήσει από τα νέα μέλη της. Άμα θέλεις να παίξω τον ρόλο του πατέρα εγώ, θα κάνω κουμάντο εγώ, κατάλαβες. Υπόψε τις ανοησίες, ρε. Δεν θα του φερθείς έτσι άλλη φορά. Τ' άκουσες. Φταίω εγώ που σε σημάζεψα με το σκατόπεδο μέσα από τους δρόμους και τώρα το έχω βάρος εδώ μέσα στο σπίτι μου. Άκουσε να σου πω. Άμα θέλεις να το μεγαλώσω εγώ όπως ξέρω, θα μ' αφήσεις να το μεγαλώσω σύμφωνα με τις αξίες που μας κληρονομήσαν οι παππούδες μας. Αυτά τα μοντέρνα περισσότητας να τα ξεχάσετε. Παραλήρημα. Είσαι σε παραλήρημα. Ξεχνάς βέβαια αυτό το πάθος με τις ιδέες σου. Τι πόνο έχει προκαλέσει σε άλλους ανθρώπους. Βούλωσέ το. Μάθε λοιπόν κύριε Παραδοσιακέ ότι η κοινωνία για την οποία μιλάς αποτελείται από ανθρώπους. Και κάθε άνθρωπος όπως και ο γιος μου απαιτεί σεβασμό και να μην του τσαλακώνει την αξιοπρέπεια. Βούλωσέ το είπα. Μήπως νομίζω ότι δεν ξέρω τι κάνετε τα βράδια που δίνεστε σαν καρναβάλια με τους ομοίους σου και γυρνάτε και δεν ξέρω εγώ. Σκάσε άτιμη. Άμα ξαναπλώσεις χέρι πάνω της θα σε διαλύσω. Εδώ. Με κοροϊδεύουνε. Ποιοι ρε? Οι γονείς μου, οι φίλοι μου, όλοι. Γιατί? Για το κόλλημα που έχω. Με τα τηλεσκόπια, τους πλανήτες, τα άστρα. Έλα ρε, μη δίνεις σημασία. Ο ύπαρχος έλεγε ότι με γυμνό το μάτι φαίνονται γύρω στις 6.000. Σήμερα ξέρουμε πως είναι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, αμέτρητα. Ποιος τον προσοφθάλμιο. Έλα. Θα δεις πρώτος. Ας, δες εσύ καλύτερα. Ωραία λοιπόν. Πάμε. Ο Άρης με τις κοιλάδες του. Πω πω. Βλέπεις και την Ερυθρά Κοιλίδα. Η Ερυθρά Κοιλίδα είναι στο Δία. Αγράμματε. Να δω κι εγώ λίγο. Τι θες να δεις? Ξέρω εγώ. Να δούμε τη Σελήνη. Την κουκλάρα. Μέσα. Έλα. Πω πω, τι είναι αυτά τα στρόγγυλα ρε. Οι κρατήρες, άσχετε. Οχ, τι είναι αυτό ρε. Ποιο ρε. Κάτι κινείται, κάτι αναβοσβήνει. Πού ρε. Εκεί πάνω, προς τα δεξιά. Για να δω, για να δω. Ωχ, καλά λες. Τι είναι αυτό ρε. Αμα.
Άντε, πάλι λερώσει. Τι έγινε ρε, τι έπαθες? Τι έγινε ρε? Κάποιος με παρακολουθεί. Να τα μας... Γιατί ρε, τι συμβαίνει? Άσε, που εμπλέξει, άσε. Στα βαγόνια. Πιο γρήγορα. Τι είσαι εσύ ρε, τρομοκράτης είσαι? Τι είσαι, ανάρχα? Λέγε ρε, τι είσαι, παοξής? Τι είσαι ρε, λέγε? Αλβανός? Κουμούνι? Δεν καταλαβαίνει, δεν βλέπεις. Μιλάς ελληνικά ρε. Τι τον κάνουμε ρε, δεν βλέπετε, τίποτα δεν καταλαβαίνει. Άσε, θα τον κρύψουμε στο σπιτάκι της αυλής και βλέπουμε μετά. Για ψάξ' τον αρέ, έχει χαρτιά. Ωχ, τι είναι αυτό ρε. Για φέρ' να το δω. Σαν MP3 player μου φαίνεται. Σιγά ρε, τι είναι αυτό. Μου είχε φέρει ο αδερφός μου την Αγγλία. 300 λίρες. Ο γραβάτας ρε.
Άντε ρε φύγε. Τι γίνεται, ρε. Έλα. Πάμε. Deep. Τι ρε, δεν τα θέλεις. Έλα ρε πολυλογά, τι θες να πούμε. Τι κουβαλάς μέσα σου ρε. Από πού έρχεσαι. Θα μας πεις. Τι ρε, από εκεί έρχεσαι. Εξωγήινος. Από τον Άλφα του Κεντάβρου. Από τον Σύρο μήπως. Και σε εκείνο που βρήκαμε πάνω σου, τι είχε μέσα. Και γιατί ήρθες εδώ, ρε. Για κακό σκοπό. Λέγε, ρε. Δεν ζεσταίνεσαι, ρε, με αυτό. Βγάλ' το. Α, καταλαβαίνεις, ε. Αλλά κάνεις την πάπια και δεν μιλάς. Είσαι η μόνη μας ελπίδα. Τι θέλετε από μένα. Σιγά ρε. Θα μιλήσετε ρε ή θα σας κυνηγήσω. Να ξέρεις πριν λίγο καιρό κάποιος μας... Αγκουράκι.
Μας παρακολουθούσε ένας σαν εξωγήινος, ένας παράξενος, και βρήκαμε πάνω του ένα gadget, ένα σαν... Φιλέτο. Συνεχίστε, ακούω. Κάτι περίεργους ήχους έχει αυτό μέσα γραμμένος. Και... Να, αν μπορείς να μας εξηγήσεις, τι θέλει να πει. Ψαλίδι. Όχι με εκείνο, θα του κόψει κανένα δάχτυλο. Λοιπόν... Αφήστε εδώ αυτό το gadget, πώς το είπατε, να το μελετήσω και εξαφανιστείτε. Πού το βρήκαμε αυτό εσείς? Στο ίντερνετ, ρε, είναι ο καλύτερος. Ποιος είναι? Έχουμε έναν ασθενή. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, περάστε. Συγγνώμη, γιατρός είστε. Σας παρακαλώ. Τι ερώτηση είναι αυτή? Εννοείται, ναι. Και την ταμπέλα έξω, ο ασθενής, τι πρόβλημα έχει? Τίποτα. Τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Για να τον εξετάσουμε να δούμε. Εδώ κοίτα. Κάνε. Τι έχει, γιατρέ, δεν είναι καλά. Πάντως τα ευρήματα δεν είναι φυσιολογικά. Θα κάνουμε επιπλέον εξετάσεις.
Λοιπόν, αυτή είναι η γνωμάτευσή μου. Ιατρική γνωμάτευση. Ο ασθενής δεν παρουσιάζεται τυπική εικόνα ανθρώπου που χρήζει ιατρικής ή φαρμακευτικής φροντίδας. Η κλινική εικόνα είναι τελείως συγκεχημένη, απέχουσα κατά πολύ από αυτήν ενός υγιούς ή ασθενούς αισθητών. Με το στιθοσκόπιο εντοπίστηκαν περίεργη ήχη να διώρει θωρακική περιοχή, κάτι σαν ψαλμοδίες ή κάτι τέτοιο. Με βάση την αξονική τομογραφία κρανιακής κοιλότητας, διαπιστώνεται ότι ο ασθενής δεν διαθέτει το τυπικό ανθρώπινο εγκέφαλο. Υπάρχει στο κρανίο ένα ασαφές μόρφωμα αισθητών που πολύ απέχει από το να είναι εγκέφαλος. Το όν αυτό αποκλείεται να διαθέτει ανθρώπινη λογική. Είστε σίγουροι, γιατρέ? Να σας πληρώσουμε, γιατρέ. Αφήστε το, παιδιά. Αφήστε το. Σφάξω, ρε. Θα σας πιω το αίμα. Τι συμβαίνει, ρε? Άσε, είπε ότι θα μας φάξει. Ποιος, ρε? Ο Μπούτσερ, ο τρελάρας. Κι εγώ τι θέλετε να σας κάνω? Τι να μας κάνεις και εσύ?
Με το άλλο τι έκανες? Ποιο? Το κάθε που σου δώσαν. Το ψάχνω ακόμα. Το σασμά είναι σημανό. Όχι, όχι. Θα σου φέρω κάτι? Όχι, περιμένω παρέα. Γεια σου. Τι γίνεται? Καλά. Όχι ρε εσύ. Τι, έχεις limit? Όχι ρε, δεν είναι αυτό. Τότε? Ξέρεις, πιάσαμε έναν εξωγήινο. Τι? Ναι, καλά άκουσες. Ένα περίεργο τύπο. Δεν μιλάει, δεν λαλάει. Δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Τι θέλει? Τι μου λες τώρα? Μας παρακολουθούσε εδώ καιρό. Δεν στο είχα πει. Ποιος παρακολουθούσε? Όλους. Δηλαδή την παρέα. Εμένα, ο Χρήστο, το Θωμά, ήταν συνέχεια πίσω μας. Βρήκαμε πάνω του κάτι σαν Walkman. Ένα περίεργο πράγμα. Και τι είχε μέσα αυτό? Κάτι περίεργους ήχους. Σαν ψαλμωδίες. Ακατάλληλα πράγματα. Πιστεύω πως η λύση του μυστηρίου βρίσκεται πάνω σε αυτό το gadget. Είναι και οι άλλοι μετά. Ποιοι? Ο Μπούτσερ και η παρέα του. Μας την πέφτουν άγρια. Καλά. Αυτοί είναι όλοι τους βαρεμένοι. Θέλουν να μας τον πάρουν αυτόν τον τύπο. Τώρα, αστυνομικό μυθιστόρημα, επιστημονική φαντασία είναι? Δεν ξέρω. Δεν πιστεύεις, ε? Και πού τον έχει, του είπες? Κάπου τον κρύβουμε. Θέλω να τον δω. Ας, μην μπλέξεις κι εσύ τώρα. Θέλω να τον δω, σου λέω. Θωμά, πιάσε δυο από τα δικά μας. Αυτός είναι. Δαγκόνι. Όχι, είναι ημέρος. Παρακαλώ, κύριε. Κάνουμε αυτόν, ρε. Δε σαν μωρό παιδί. Τι είπε ο γιατρός? Δεν έχει ανθρώπινη λογική. Δεν έχει ούτε εγκέφαλο. Από πού να ξεφύτρωσε, ρε γαμότο? Ο γκουρού τι κάνει? Βρήκε τίποτα με εκείνους τους ήχους? Ψάχνει. Θα τη βρει την άκρη όμως. Ξέρεις, αν τη βρει την άκρη, σώζουμε κι εμείς. Τι εννοείς? Λύνεται το μυστήριο, ρε.
Μαθαίνουμε ποιος είναι, αν είναι άνθρωπος ή κάτι άλλο, από πού έρχεται και τι θέλει από μας. Είναι και το άλλο. Ποιο άλλο, ρε? Θωμά, έλα λίγο, ρε. Πες του τι έγινε, ρε. Ο Μπούτσερ και η παρέα του. Μας απειλούν ότι θα μας κάνουμε τα κρεμμυδάκια. Ωχ, πάνε κλείδωση καλύτερα. Μάλλον θα θέλουν το δικό μας το Λεβέντι εδώ πέρα. Τι συμβαίνει, ρε? Πού το κρύβεται το φικιό, ρε? Εκείνο το μαραφέτη τι είχε μέσα, ρε? Εγώ μιλάω. Εκείνο το μαραφέτη τι είχε μέσα, ρε? Και τι σε νοιάζει τι είχε μέσα, ρε, χαμένε? Τις λίρες τι τις κάνατε, ρε? Εγώ μιλάω. Τις λίρες τι τις κάνατε, ρε? Ποιες λίρες, ρε? Πας καλά. Τον φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν τρώνε. Τι λες, ρε? In a hotel room and fell
είσαι! Το γράμμα είναι μικρό! 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 Ξέρεις τα πολλά και ο νου σου κατεβάζει. Χίλιες οκάδες λάχανο, πόσους δολμάδες βγάζει. Όσες κλωστές και βελονιές έχει κάθε φουστάνι, χίλιες οκάδες λάχανο, τόσους δολμάδες κάνει. Εσείς! Εσύ. Πάμε στο κεντρουγιές. Ξέρεις κάτι. Εγώ σε τράβηξα από τη σκάλα. Εσύ. Συνεχίζουμε. If I couldn't hope you wouldn't trust me.
Έρος ό, διδάσκαλε. Ή το άπειρο του κόσμου, αρρωγός των ατραπών της σκέψεώς σου. Έρος ό, ο Μοιράκιον, ή η σκέψη σου ιστάμενη πολλάς κλίμακας, άνωθεν της εις εν σώματι υποστάσεως. Τι ωρο, παίζεις εν νου παικτής. Πυρώμενη κίσω εμ' αυτόν. Νίδι, τι την ικάδε αφήξε. Χρίαν έχω της αρρωγής. Άκουσεν τι ίσο έστει. Πού την έσχεις. Άνθρωπος της, έφερε τόδου. Εκ του μηδενός ερμόμενος. Εκ του μηδενός ερμόμενος. Βέβαιωσή. Μη δεις εκ του μηδενός ερμάτε. Άπαντες υπό την ως αποστέλλονται. Επειράδες απομονώσε τα ακόμενα μπιπ μπιπ. Ουχή. Πράξουν τότε. Εδέ ετέρεχε, εακόμενος οδέ, ως ψαλμοδίε. Άπαντα γίγνονται, ζώσιν, γυράσκουσιν και αποχνίσκουσιν εν τη αρμονία και τάξη του χάους. Γνώσεις τι περί το αφανόθανο ως, φάζει λόγι, στήθω βαρβαριστή. Ακίκωτη, αλλά όχι μείνω πλέον η δήμον. Κύλιξ πλήρης. Ή το πλήρης ή ο λίγο καινή. Έτι το πλήρης ή έτι μάλλον καινή. Ελάχιστα πλήρης. Τελέως καινή. Άρα δείμετε τι είναι πλήρης άμα εν τίνη βαθμό και κενή εν τίνη βαθμό ομοίως. Τι είναι η τρόπο κολώσει, τι δείμετε των ήχων εν αυτή. Σαφές, ενθάδες τι μήνυμα τι, βούλετε τι υπήν. Ο πέμπον βούλετε, παιδεύει να το εύρωμεν. Γνώστης τα συχνότητα στροχωμένων μπιπ-μπιπ. Ουχή, φαίνονται μη τελείως τυχαία. Πού μην, κρύπτουσιν τι ίσο. Ανάμενε, ανάμενε. Ήδη νηθόμενα της τυχής εν γραμμάσει. Τι ηγείσαι. Φαϊνή ιδέα. Τι είναι η τρόπο γεννήστη για τις τύχεις εις. Εακουστέ η συχνότητα η σύντεκ του είκοσιν. Έως του 1020, τα γράμματα 4 και 20, ατέριαστε εσύ. Ήδη ορίσομεν, τότε το διάστημα από 20 έως 1020, μετά του 4 και 20, ευρίσομεν τη συχνότητα αντιστοιχούσεν τη γραμμάτη. Ακούμενη ήχη, εσύ έτην, πλείωνες των 4 και 20. Τότε εστί, συχνότης της εστί, τινή βαθμό εν ενή γράμματι, εταίρο δε βαθμό εν τινή άλλο. Χρώμενος, να φανεί νουν ευρύς εστίνος γράμματος εστί, μάλλον η συχνότης.
Ούγι γνώσκω. Ώρα, ηγούμεν ως το αλφα εστί το 500 και 800 ερζίων. Το δε βήτα το 500 600 και 1000. Ή η ηχή μπον εστί των 100 και 1000 ερζίων. Άρεστη ο λίγον αλφα και ο λίγον βήτα. Επίγαρ το 100 και 1000 ερζίων εστί εγκύτερον το 500 και 800, ο εστί το α του β, ο εστί το 600 και 1000, ερίσουμε το α. Άρα η χ αυτή εστί πλέον α ή τον δε β. Νη δι, φάζει λότζι, ας αφήσει νους. Δραούμε να περάσω τάδε. Μακάριος είσαι ως διδάσκαλε ότι η σκέψη σου εξεδείξει το σκότος της εμείς οδού. Κάνουμε. Αργείο γραβάτας, ρε. Να πάμε να τον πάρουμε. Πού ρε, προλαβαίνουμε. Μας περιμένουν μεγάλοι. Εντάξει, πάμε να τον πάρουμε. Πού είσαι ρε, μας περιμένει ο Πρίδανης. Είναι απαραίτητο να έρθω κι εγώ. Πηγαίνετε μόνοι σας ρε. Σκάσε ρε, πρέπει να πάμε όλοι. Θα πάρουμε αποφάσεις. Γουστάρω. Σας στέλνω όλους στη Τρίχα. Θα είναι και ο μεγάλος δράκος. Τι συμβαίνει ρε, φοβάσαι? Όχι μωρέ, αλλά να. Σαν να χοντρώνει το παιχνίδι. Τι είσαι ρε Κοτόπουλο, κολονείς? Εντάξει πάμε. Σκάσε ρε, χαζός είσαι, δεν καταλαβαίνεις. Οι μάσκες τους δίνουν κύρος. Αργήσατε. Να, τα φανάρια, ξέρετε. Τα φανάρια.
ξενερωμένος δράκος. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Η κοινωνία, η πόλη μας κινδυνεύει. Από τι? Σκάσε ρε. Συνέχισε αρχοντά μου. Κινδυνεύουμε. Και αυτός ο ξένος, τι δουλειά έχει στην πόλη μας? Από πού έρχεται? Τι θέλει? Έχει κακό σκοπό. Πάρα πολύ κακό σκοπό. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει αν τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Δηλαδή τι θα συμβεί? Εγώ που τον είδα ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Α, πού και πού γελάει και σαν μωρό. Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί δεν λαλάει? Άρα. Άρα τι? Θα μας μολύνει όλους, ρε. Κουβαλάει και εκείνο το περίεργο αντικείμενο. Τι να έχει άραγε μέσα? Κάτι για λίρες. Τους άκουσε ο γραβάτης να λένε. Λίρες! Το θέλω αυτό το πράγμα. Αυτοί με το φρικιό έχουν ένα μέρος που πηγαίνουν. Ακούσαμε ότι αύριο θα πάνε εκεί. Πού είναι αυτό? Έξω από την πόλη? Ναι, στη λίμνη. Ωραία. Να μην μας πάρει χαμπάρι και ο κόσμος. Μη στεναχωριέσαι, αρχοντά μου. Δεν θα μας δει κανένας. Λοιπόν, θα τον πιάσετε και θα τον φέρετε εδώ. Μετά εμείς ξέρουμε τι θα το κάνουμε. Μα οι άλλοι δεν θα μας τον δώσουν. Όπου ακούς πολλά κεράσια, αργεί να ξημερώσει. Λοιπόν, θα βρείτε τρόπο να τον απαγάγετε. Είστε παλικάρια, ναι! Μην ανησυχείς, αρχοντά μου. Ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Και θα γίνει σωστά. Πολύ ζεστή, πω. Σκάσαμε.
how do I get to town from here? And he said, we'll just take a right where they're gonna build that new shopping mall. Go straight past where they're gonna put in the freeway. And take a left at what's gonna be the new sports center. You keep going till you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank. You can't miss it. And I said, this must be the place. Μια στιγμή. Περίμενε. Τι συμβαίνει, ρε. Ξέρετε. Πού είναι ο Χρήστος, ο Δημήτρης, ο Εύδοξος. Με εκείνο το περίεργο που πιάσανε. Ξέρω, ρε. Πρέπει να τους σταματήσουμε. Να μην πάνε στη λίμνη. Τι λες, ρε. Δεν πρέπει να πάνε στη λίμνη. Θα γίνει μεγάλο κακό. Ρε, ξέρεις τι φάση με εγώ, ρε. Ρε, βρήκα τη λύση του μυστηρίου. Καταλαβαίνεις. Και θα κάθομαι να ασχολούμαι μαζί σου. Μη φεύγεις, ρε. Every man for himself. Πάρτε και την μπάλα, ρε, να ρίξουμε κανένα σουτ. Α, άντε ρε, τι γίνεται, θα ξεκινήσουμε ποτέ. Ρε εσύ, δεν διαφέρει και πολύ από εμάς. Αν μιλούσε κιόλας... Τι νέα, γκρούβρι και τίποτα. Σαν να μας έχει ξεχάσει. Κάνει καμάκι στη δικιά σου. Άρε φίλια. Έλα, ποιος είναι. Ο Γραβάτας είμαι, ρε. Τι θες, ρε μου, Κρίτσα. Κοίταξε, πήρα να σου πω να μην πάτε στη λίμνη. Θα πάμε που θέλουμε, ρε. Λογαριασμό θα σου δώσουμε. Άκουσε με. Υπάρχει λόγος σοβαρός να μην πάτε στη λίμνη. Άι, πνίξου, ρε. Θα γίνει μεγάλο κακό, σου λέω. Είναι ο Χρήστος εκεί. Δώσ' να του μιλήσω. Πάλι μας έστεισε ο Γραβάτας. Λες να μην έρθει. Άμα δεν έρθει, θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε. Μπα, δεν βλέπω να έρχεται. Κάλεσε ενισχύσεις. Θα γίνει νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Μεσημέρι θα είναι, αρχηγέ, όταν πάμε. Εντάξει, μεσημέρι το Αγίου Βαρθολομαίου τότε. Ει, hey, τι γίνεται, ετοιμάζεστε? Έτοιμοι είμαστε σχεδόν. Να ανέβει ακόμα λίγο ήλιος και ξεκινάμε. Θα προσέχετε όμως εκεί που θα πάτε. Τι
είναι αυτός, ρε. Τώρα την πέφτει τη μαμά σου. Δεν τον βλέπω για εξωγήινο. Σαν πολύ ίνο τον βλέπω. Μας λέει ότι είναι εξωγήινος. Κανείς. Τι άλλο όμως θα μπορούσε να είναι. Είστε η μητέρα του Χριστού. Ναι, ποιος είμαι. Ακούστε με, δεν με ξέρετε. Ο γιος σας σκοπεύει με την παρέα του να πάνε στη λίμνη. Ε, και λοιπόν. Δεν πρέπει να πάνε, κυρία. Θα γίνει μεγάλο κακό. Τι, μα αυτοί ξεκίνησαν ήδη. Πρέπει να τους σταματήσετε. Ποιος εσύ, τι είναι αυτά που λες.
Όχι. Επιτέλους μόνοι! Τι μόνοι ρε χαμένε, 15 άτομα είμαστε. Χα, και εσύ εδώ, προδότη. Προσοχή, έχουν εντολή να πάρουν τον τύπο. Εντολή, από ποιον? Θα τον πάρουμε το καλό ή με το ζόρι. Σταματήστε! Ο ξένος είναι ίδιος με εμάς! Εμείς τον βλέπουμε από την απέναντι πλευρά! I'm doing it again.
it's time to sing along. When your day is night alone, if you feel like letting go, when you think you've had too much of this life, well, hang on.